Πάμε για οικονομική συζήτηση με τη βοήθεια του Νίκου του Ρόζου. Νίκο καλησπέρα. Καλησπέρα Ιώτα, καλησπέρα. Ε, να που η οικονομία δεν μας αφήνει είναι η αλήθεια Νίκο έτσι και ε, αρχίζουμε να θυμόμαστε κυρίως τα όσα βιώνουμε τα τελευταία χρόνια αρχίζουμε να, βιώμα... να, βι... να θυμόμαστε τις δύσκολες εποχές που ζήσαμε κυρίως τη δεκαετία των μνημονίων. Έτσι είχαμε και την συζήτηση σήμερα στη Βουλή για τα ζητήματα της ακρίβειας. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Πάμε να ξεκινήσουμε έτσι με την επικαιρότητα τα θέματα που κυριαρχούν σε ό,τι αφορά τις οικονομικές ειδήσει. Ε, ναι, να κάνω ένα σχόλιο σε αυτό που μόλις τώρα είπες. Θυμάμαι του 12 είχαμε τρομερές ανησυχίες για άλλα θέματα. Ήταν βέβαια συναφή με την οικονομία και άμεσα σχετιζόμενα. Όμως δεν είχε να κάνει με πάγια και ανελαστικά έξοδα τα οποία μας δυσκολεύουν όπως τώρα. Για παράδειγμα το 2012 ανησυχούσαμε αν η χώρα θα χρειοκοπήσει αν τα χρήματά μας που έχουμε στις τράπεζες υποστούν κάποια μείωση τέτοιου είδους μας ανησυχούσαν θέματα. Τώρα όμως δεν μας ανησυχεί πόσα χρήματα έχουμε στην τράπεζα. Δεν μας έχουμε ανησυχεί. πλέον. Ναι. Τον επόμενο μήνα θα μπορέσουμε να είμαστε συνεπείς στο κομμάτι των εξόδων που είναι λεγόμενες ανελαστικές δαπάνες. Το ρεύμα, η διατροφή, το ενίκιο, η κίνηση, η ενέργεια γενικότερα. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή τίθεται θέμα επιβίωσης. Έτσι. Το και είχαμε και οικονομικό λίπος και το θέμα ήταν τότε, άκουγα αρκετούς που λέγανε πόσα θα απολέσουμε. Από τα 10, τα 3, τα 4, τα 5. Τώρα δεν είναι θέμα τι θα χάσουμε. Είναι πώ θα επιβιώσουμε. Κι και αν θέλει, επιστρέφω... Νίκο, είναι και μια απόρρεια έτσι ενό μεγάλου χρονικού διαστήματο. Δηλαδή, είχαμε τα 10 χρόνια τη οικονομική κρίση που ζοριστήκαμε αρκετά. Φάγαμε και τα έτοιμα αν θέλει, όσοι είχαν. Έτοιμα. Ήρθε μετά η πανδημία να δυσκολέψει ακόμη την κατάσταση, να, να δημιουργήσει ένα επίση ασφικτικό πλαίσιο για όλου, για νοικοκυριά ή για τι επιχειρήσει. Και τώρα έρχεται και η ενεργειακή κρίση, και αυτό το κύμα ακρίβεια που έρχεται να δώσει και το τελειωτικό χτύπημα, μάλλον. Ναι, και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ζούμε κάποιες αριθμίε, κάποιον παραλογισμό. Το πετρέλαιο, για παράδειγμα, που κινεί τι επιχειρήσει και του επαγγελματίε, βρίσκεται στα 2,20. είναι κάτι το οποίο η απόσυρση τη στήριξη από την κυβέρνηση, κατά δεν έχει κανένα νόημα. Μόνο εκδικητικά μπορώ να το πάρω ή ότι η κυβέρνηση θέλει από του επαγγελματίε να πάρει πίσω ένα κομμάτι που του έδωσε στην πανδημία για να του στηρίξει. Αλλιώ δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτό. Το ότι αφήνει το πετρέλαιο στα 2,20% και αποσύρεις την κρατική στήριξη. Όταν όλοι από την επόμενη μέρα θα έχουν πρόβλημα επιβίωσης. Θα προστηθεί μεγαλύτερο σε αυτό που έχει αυτή τη στιγμή. Πάμε τώρα στο κομμάτι της οικονομίας μας και βλέπουμε ότι το 2022 θα τρέξει πολύ η κατανάλωση, ο τουρισμός και η απασχόληση. Αυτά λοιπόν τα τρία θα δώσουν ένα τέμπο στο να δούμε πώς θα κλείσουμε το 2022 εάν θα έχουμε ανάπτυξη τελικά η ύφεση. Ό,τι και να γράψει, εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι η κατανάλωση δεν δημιουργεί νέο χρήμα, ανακυκλώνει το υπάρχον, άρα δεν πλουτίζουμε περισσότερο. Απλά κάποιο ξοδεύει περισσότερα, κάποιο λιγότερα και στην ουσία αλλάζουν τσέπε τα χρήματα. Ο τουρισμό είναι κάτι που συνεισφέρει, εμοδοτή τη χώρα, παίρνει φρέσκο χρήμα που χρειαζόμαστε. Η απασχόληση είναι Δυστυχώς είναι με την κατανάλωση και στην ουσία δεν μειώνουμε την ανεργία επειδή ιδρύθηκαν νέε επιχειρήσεις, αλλά γιατί κάποιοι Έλληνες καταναλώνουν περισσότερο. Από την άλλη, οι πολιτικοί συνεχίζουν τις παροχές. Χαϊδεύουμε, συνεχίζουμε, χαϊδεύουμε αυτιά. Είναι αδιανόητο. Έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο αυτή τη στιγμή να βιώνουμε ενεργειακό πρόβλημα, διατροφικό, επιστηστικό, και βλέπουμε ακόμη και τώρα να διαγωνίζονται τα πολιτικά κόμματα ποιος φταίει περισσότερο ή ποιος θα δώσει περισσότερα πράγματα. Κανείς δεν έχει αναλογιστεί ότι ποιος θα δημιουργήσει περισσότερα πράγματα. Οι καταθέσεις. Χωρίς να έχει καταλάβει ο Έλληνα γίνεται φτωχότερο. Ροκανίζει με πολύ καλό και έντονο ρυθμό ο πληθωρισμός της καταθέσεις. Κάθε μήνα 8% με 10%. Είναι δυστυχώ, όταν το επιτόκιο είναι στο 0 έτσι, η καταθέσεων. Δυστυχώ λοιπόν χάνονται εισοδήματα, χρήματα, αξίε χρημάτων, παρότι το ονομαστικό κεφάλαιο παραμένει το ίδιο, η αξία κάθε μήνα φθήνει. Οι Έλληνε λοιπόν δεν ξέρουν αν έχουν καταλάβει, αλλά χάνουν χρήματα αυτή τη στιγμή. Πληθωρισμό 9% και 10%. Είχαμε το 96% αν δεν με άπατα η μνήμη μου. Τότε όμως είχαμε καταθέσεις και επιτόκια καταθέσεων 11%. Άρα λοιπόν θα πρέπει να καταλάβουν οι Έλληνες ότι αυτή τη στιγμή είναι ό,τι χειρότερο για αυτούς που έχουν χρήματα. Αδυνατίζει 10% το κομμάτι των χρημάτων σε αξία. Και τέλος τα εισοδήματα δεν συζητάμε ότι έχουν έναν μόνιμο πονοκέφαλο. πάνε για τρόφιμα, θέρμαση, ηλεκτρισμό, μεταφορές. Και η Εκεί λοιπόν αρχίζει και τελειώνει σε αυτό το τετράπτυχο ο οικογενειακός προπολογισμό. Και αυτή τη στιγμή να σου πω με στοιχεία της Ελστάτ επίσημα πια του ελληνικού κράτους, πριν δύο χρόνια μια ελληνική οικογένεια για να καλύψει πάγια έξοδα ήθελε 750 ευρώ. Τα ίδια ακριβώς, τις ίδιες ανάγκες χωρίς να έχουν αυξηθεί, χρειάζεται σήμερα 970 ευρώ. Υπάρχει λοιπόν στα 220 ευρώ κάθε μήνα επιπλέον, για την ίδια οικογένεια, για τις ίδιες ανάγκες. Και πρέπει να ευρεθούν αυτά τα χρήματα, αλλιώς κάτι θα μείνει απλήρωτο. Βέβαια, ο λογαριασμό δεν βγαίνει σε καμία περίπτωση, Νίκο. Έτσι, εδώ, ε, με βάση τα στοιχεία, επειδή επικαλέστηκε και τα στοιχεία, αν θέλει, τη Ελστάτ, φαίνεται ότι τον μισό μήνα ουσιαστικά μπορούμε να βγάλουμε με τα χρήματα τα οποία παίρνουμε ω αποδοχέ από την εργασία μα. Ακριβώ γιατί εξανεμίζονται στι καθημερινέ ανάγκε και στι υποχρεώσει που έχουμε. Και για να είμαστε ακριβείς και να τοποθετήσουμε μέχρι κεραίας, είναι 19η ημέρα. 19η. Μέχρι τη 19η ημέρα. Τις υπόλοιπες 11. Οι υπόλοιπες 11 είναι στην ουσία για πολλούς ένας εφιάλτης, είναι ο χρόνος που δεν περνά, μέχρι να πάει 30-31 μήνες. Μάλιστα. Ε, ακόμη πιο δύσκολο, αν θέλεις Νίκο, είναι τα πράγματα στους συνταξιούχους. Έχεις κάποια στοιχεία έτσι, για τις συντάξεις στη χώρα μας. Ε, και λέω ότι είναι ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα, γιατί και αυτοί βίωσαν τις περικοπές από την εποχή των μνημονίων, συντάξεις που δεν ήταν και πολύ μεγάλες πάντα. Ε, και μάλιστα με αφορμή και τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη και τα όσα ακούστηκαν διαστόματος του Πρωθυπουργού, είχε εκφράσει, εκφραστεί και η έντονη αγανάκτησή τους ότι εμείς είμαστε οι μόνοι παραπονεμένοι γιατί δεν μας, δόθηκα, δεν μας δόθηκε τίποτα αυτά που δίνονται είναι ψίχουλα για να ανταποκριθούμε. Έτσι που πρέπει να καλύψουν τα φάρμακά του που πολλέ φορέ στηρίζουν και τι οικογένειε, αν θέλει, των παιδιών του. Σήμερα μίλησε ο κύριο Μητσοτάκη, είπε για αυξήσει στο 95% των συνταξιούχων. Θα το δούμε και αυτό βέβαια. Να το δούμε σε, ε, αφού παρουσιάσω κάποια στοιχεία για να αρχίσουμε να παίρνουμε μια εικόνα γιατί στην ουσία όλοι ζητάμε. Δεν έχουμε όμως καταλάβει ότι αυτό που εγώ θα πάρω, κάποιο άλλο θα το πληρώσει. Mm -hmm. Ο εργαζόμενο, ο συνταξιούχος, ο εισοδηματία, ο νέο, κάποιο πρέπει να το πληρώσει προ Θεού. λεφτόδεντρα ποτέ δεν υπήρχαν ούτε θα υπάρξουν. Πάμε λοιπόν στι συντάξει που αυτή τη στιγμή αριθμούν περίπου στα 2.780.000. Με αυτού του 200.000 που είναι στο προθάλαμο, έτοιμοι δηλαδή για σύνταξη, θα αγγίξουμε του επόμενου μήνε. Τα 3 εκατομμύρια συνταξιούχους. Σε ένα κράτος που έχει μόλις 2 εκατομμύρια 400 εργαζόμενους. Η αναλογία ένα προς ένα έχει χαθεί. Mm -hmm. Αυτό να το κρατήσουμε. Το μηνιαίο ποσό που δαπανάτε για τη σύνταξη είναι λίγο πάνω από τα 2 δισεκατομμύρια. Και η μέση σύνταξη γύρατος είναι στα 850 ευρώ. Για να βγει μια μέση σύνταξη γύρατος, 850 ευρώ, πρέπει να υπάρξουν συντάξεις στα 500 ευρώ, αλλά και στα 1500. Άρα λοιπόν θα βγει περίπου ο μέσο όρο εκεί. Έχουμε θανάτου, αρκετέ συντάξει και μάλιστα ξεπερνάνε τι 600.000. Είναι βέβαια αρκετά χαμηλότερε. Και πάμε σε επικουρικέ που είναι πάνω από ένα εκατομμύριο, γύρω σε 1.250.000 εκατομμύριο επικουρικέ, γύρω σαφώ κοντά στο ένα εκατομμύριο, οι οποίε όμω δεν έχουν αυτό που λέμε μεγάλη οικονομική επιβάρηση. Ίσα που ξεπερνά τα 220 ευρώ. Άρα λοιπόν ζούμε σε μια χώρα όπου έχουμε πάρα πολλούς συνταξιούχους. Ας, αν είμαστε έτσι κομψοί και γενναιόδοροι θα πούμε ότι είναι ένας εργαζόμενος, ένας συνταξιούχος. Η αναλογία ενός βιώσιμου ασφαλιστικού συστήματος είναι ένα προς τρία. Άρα στην Ελλάδα έπρεπε, αφού έχουμε 3 εκατομμύρια σχεδόν συνταξιούχου, mm -hmm. έπρεπε να είχαμε τουλάχιστον 8,5 εκατομμύρια εργαζόμενου. Και έχουμε μόνο 2,5. Απαντάω στις αυξήσει που ζητάνε και στις αυξήσει που τάζει ο κάθε πολιτικός. Διότι πολύ απλά θα η ώρα που θα πούμε ότι δεν θα μπορούμε να χορηγήσουμε ούτε τη μέση σύνταξη τα 850 ευρώ γιατί δεν θα υπάρχουν χρήματα. Αυτή τη στιγμή όταν συνεισφέρει κάποιος γιώτα στο ασφαλιστικό ταμείο 400 ευρώ αυτόματα όμως βγαίνει μια σύνταξη 850 τελή του μήνα καταλαβαίνει ότι έπρεπε να είναι τουλάχιστον δύο με τρει εργαζόμενοι να συνεισφέρουν όλοι μαζί 1.200 ευρώ για να μπορεί άνετα να δοθεί η σύνταξη 850 ευρώ. Είναι λοιπόν απλό τα νούμερα, είναι αυτά που λένε την αλήθεια. Ούτε η πολιτική ούτε κανείς άλλος. Και τα νούμερα δείχνουν ότι δεν είμαστε σε θέση, δεν εξετάζω γιατί, ποιος λάθεψε και ποιος όχι, είμα, δεν είμαστε σε θέση να υποσχόμαστε αυξήσεις συντάξεων. Πάντω αντιλαμβάνεσαι, Νίκο, έτσι ότι. Και κάποιο συνταξιούχο μας θα, θα μα ακούσει αυτή τη στιγμή, ακόμη και αν δεχθεί όλα αυτά που λε τα νούμερα, το ποιε είναι οι αναλογίε, θα πει ότι εγώ δούλεψα 35, 36, 37 χρόνια και θέλω να πάρω τη σύνταξη που δικαιούμαι, τη σύνταξη για την οποία κατέβαλα, αν θέλει, ω εργαζόμενο τι εισφορέ μου. Και δεν είναι δική μου ευθύνη το ότι ε, σήμερα η χώρα δεν απασχολεί, αν θέλει, τον αριθμό που θα έπρεπε να απασχολεί σε προσωπικό, λόγω και τη ανεργία. Έτσι, για να το συνδυάσουμε και με το ποσοστό τη ανεργία. Σαφώ και έχουν το δίκιο με το μέρο. Εργαστήκανε πάρα πολλά χρόνια. Πληρώσανε ασφαλιστικέ φορές. Στην Ελλάδα όμω συνεντάμε ένα παράλογο που όλοι μα το ξέρουμε. Ότι υπάρχουν συντάξει, ειδικά από όσου αποφύτησαν, να το πω σε εισαγωγικά, από, το, από τις ΔΕΚΟ, τις δημόσιες επιχειρήσεις, οι οποίες αυτή τη στιγμή αγγίζουν και τις 2 και χιλιάδες ευρώ. Πρέπει να συνεχίσω. Είναι λίγοι όμως. Είναι, είναι όμως. Υπάρχει και είναι σεβαστός ο αριθμός. Η δαπάνη είναι μεγάλη. Mm -hmm. Κάποια άλλη φορά ίσως δούμε και ακριβώς το δούμε. πόσο, συμφέρει, πόσο ακριβώς συνεισφέρει και το ασφαλιστικό ταμείο και το κράτος στο να πληρωθούν κάποιες συντάξεις. Δεν φτάνει μόνο του ταμείου. Άρα λοιπόν αλόγιστα ίσως οι πολιτικοί πριν από 10-15-20 χρόνια δώσαν πολύ υψηλές συντάξεις από αυτές που πραγματικά έπρεπε να δώσουν για τους λόγους τους ψηφοθερικούς καθαρά. Τώρα όμως πληρώνουν τον λογαριασμό Βέβαια. δυστυχώς οι άνθρωποι οι οποίοι αμήνουν με μια Δεν λοιπόν, έχουν και την ευθύνη. αλλά δεν έτσι. έχουν και κάτι να μπορέσουν να κάνουν, δυστυχώς. Λοιπόν, Νικό, να δούμε το ενεργειακό κόστος σε σχέση με το ΑΕΠ. Ενεργειακό κόστος έτσι, είναι ένας από τους εφιάλτες που έχουμε τους τελευταίους μήνες και που θα τον βρούμε και μπροστά μας αυτό τον εφιάλτη το φετινό χειμώνα. Ε, εάν συνεχίσει μέχρι το Μάρτιο να είναι ο γνωστός εφιάλτης, νομίζω ότι δεν θα μείνει επιχείρηση που να μην οφείλει σε κάποιον πάροχο ενέργειας ή αν δεν είναι 10 στις 10 θα είναι 8 στις 10. Αυτό το λέω με τα λόγου γνώση. Το 1 τρίτο των επιχειρήσεων θα κλείσει για αυτόν τον λόγο και θα φτάσουμε κατά το Πάσχα να μετράμε όχι ανοιχτέ αλλά κλειστέ επιχειρήσει. Στην Ελλάδα λοιπόν είχαμε ένα κόστος σε σχέση με το ΑΕΠ το 16-17 κάπου στο 3,5%. Και αν δούμε και στην Ευρωζώνη των μέσο όρων άνε στο 3% και αρκετές χώρες του βορρά αλλά και του νότου να κυμαίνεται το κόστος σε σχέση με το ΑΕΠ από 2 μέχρι 3,5 θα πούμε ότι ήμασταν πολύ καλά. Από το 2018 όμως αρχίζει το κόστος να ανεβαίνει στην Ελλάδα να πηγαίνει στο 5,5 να πηγαίνει στο 5 το 2019 το 2020 να αρχίσει η ανησυχητική αύξηση σε αυτό το σημείο. Το 2021 ξεπερνάει το 5 με 6% και φτάνουμε τώρα να έχουμε ένα κόστος 11,9% 12 επί του ΑΕΠ. Είναι πολλά δισεκατομμύρια, πάρα πολλά. Στην Ευρωζώνη είναι 9% και σε μία χώρα της Ευρωζώνης δεν είναι κάτω από 8. Και μάλιστα στην Τουρκία είναι 25% επί του ΑΕΠ. Συζητάμε για δισεκατομμύρια, τα οποία πληρώνουν οι απλοί πολίτες καταναλώνοντας ακριβώς γι' το ίδιο ρεύμα. Κάθε μήνα καταναλώνουν 100 κιλοβατόρες. Κάποτε τις πληρώνανε 3 ευρώ, τώρα τις πληρώνουν 12 τις ίδιες κιλοβατόρες. Αυτό σημαίνει πως αδυνατεί όλη η υπόλοιπη οικονομία. Γιατί όλο αυτό το χρήμα το οποίο κατευθύνεται επιπλέον για την ενέργεια, σαφώς από και λείπει. κάπου λείπει. Ακριβώς. Από πώληση και αγορά προϊόντων και υπηρεσιών που χρησιμοποιούσαν και κατανάλωναν όλοι μας και όλοι οι πολίτες αυτά τα προηγούμενα χρόνια. Αν δούμε λοιπόν που θα το δούμε κάποια στιγμή μέχρι το τέλος του έτους το δελτίο του τζίρου για τις επιχειρήσεις και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να πάρουμε βαθιές ανάσεις πριν το ανακοινώσουμε. Μάλιστα. Να πάμε να δούμε και κάποια βασικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας, Νίκο. Να δούμε καταρχάς το ΑΕΠ. Με βάση τον προϋπολογισμό και τις προβλέψεις θα έχουμε περίπου μια αύξηση στο 5% το 2022 και μικρότερη το 2023. Το 5,3% που λέει και η Ελστάτ και το Δέλτα για μένα δεν ισχύει. Και κρατήστε αυτή τη δήλωση για να τη δούμε αρχές του Ιανουαρίου. Θα έχουμε κοντά στο 2 με 2,5%. Το 23 αν συνεχίσει ο ΦΕΛ της ενέργειας θα έχουμε σίγουρα ύφεση. Αυτό που θα πρέπει να βάλουμε στο μυαλό μας είναι η ιδιωτική κατανάλωση και η δημόσια, η οποία είναι σταθερά αυξητική και μας κρατάει μέχρι τώρα σε ένα θετικό έδαφος. Πλασματικό με θετικό δε. Και έχουμε κάποιες ελπίδες. Και η απασχόληση και το κομμάτι των εξαγωγών είναι και αυτά σε θετικό έδαφος. Άρα λοιπόν μια σύνθεση όλων αυτών Μπορεί να πει κάποιος ότι κρατάει την Ελλάδα σε ένα επίπεδο που μπορεί να κρατάει στο 4% το επιτόκιο, υψηλό μεν, να είναι σταθερή από τους οίκους αξιολόγησης και να είναι κοντά στο να γίνει χώρα επενδύσιμη. Επίσης αυτό που με προβληματίζει αλλά δεν είναι της παρούσης είναι το πρωτογενές πλεόνασμα που έχουμε ανακοινώσει για φέτος και για το 2023, το οποίο φέτος σαν οριακά πάνω από το Μηθέν, αλλά για το 23 θέλουμε περίπου στο 1,7. Ε, δεν ξέρω πώς ακριβώς θα συμβεί αυτό. Εύχομαι να συμβεί γιατί θα μας δώσει ανάσες. Όμως να ξέρουμε όταν η χώρα κάνει πρωτογενές πλεόνασμα αλλά συνεχίζει το κράτος να εξοδεύει, ο ιδιωτικό τομέα υποφέρει ακόμη περισσότερο. Μάλιστα. Να κλείσουμε, Νίκο, έτσι, με κάποιε συμβουλέ προ νέου επίδοξου επιχειρηματίε. Δεν ξέρω, βέβαια, αν κάποιοι μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το δυσμενέ για μία ακόμη φορά, ε, πάρουν το ρίσκο και την απόφαση να προχωρήσουν το επιχειρηματικό τους σχέδιο, ωστόσο μπορούμε να τους δώσουμε κάποιες συμβουλές του τι θα πρέπει να προσέξουν, κάποιους οδηγίους ουσιαστικά, προς ναυτιλωμένους. Όταν... <laughs> Ακριβώς, όταν συζητάμε για τους Έλληνες θα βάζουμε τη λέξη ρίσκο δίπλα. Είμαστε ακούραστοι, είμαστε αϊκίνητοι, όπου ρίσκο θα μας βρεις μπροστά. Ανοίγοντα το λεξικό, θα δει τη λέξη ρίσκο και μία από τι φάτσε μια ελληνική σημαία. Είμαστε λοιπόν υπέρ του Το έχουμε αποδείξει πάρα πολλά χρόνια. Ε, αυτό όμω που πρέπει να προσέξουμε είναι σε πέντε σημεία πολύ απλά. Διότι τα λάθη πλέον δεν συγχωρούνται στο επιχειρήν. Παλιότερα ίσω υπήρχε μεγαλύτερη ανοχή. Λόγω του ότι το χρήμα υπήρχε σε αυθονία. Τώρα πια δεν υπάρχουν λάθη. Τα λάθη πληρώνονται πανάκριβα. Πρώτον λοιπόν πρέπει να ξέρει ο κάθε ένας επιχειρηματία μέχρι που αντέχει. Εμείς στα οικονομικά το λέμε deadline με αγγλικούς όρους. Στα ελληνικά που προτιμώ κατά κύριο λόγο είναι η κόκκινη γραμμή. Εάν την ξεπεράσει εκεί δεν μπορεί να επανέλθει η επιχείρηση. Δεύτερο, το δίκτυο είναι το α και το ω. Οι σχέσεις που θα αναπτύξω με τους εργαζόμενους, τους πελάτες και τους προμηθευτές. Αν δεν αναπτύξω καλές σχέσεις εκεί δεν έχει νόημα η επιχείρηση. Η αξία του χρήματος. Θα πω απλά αυτά που λέγαν οι γονεί μα και οι παππούδε μα. Έχει τόση αξία το χρήμα και πρέπει να έχει όσοι κουράζουμε για να το βγάλουμε. Όταν λοιπόν κουράζουμε και μοχθώ, το χρήμα παίρνει αξία. Αυτό δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε. Η επιτυχία κρύβεται στι λεπτομέρειε. Ακούω του επιχειρηματίε πολλέ φορέ και ε, νομίζω είναι λάθο. Αυτό θα το φτιάξουμε μια λεπτομέρεια είναι η εικόνα δεν καλά από μια λεπτομέρεια. Είναι. Κι όμως, η λεπτομέρεια είναι που κάνει τη διαφορά στις επιτυχημένε επιχειρήσει πλέον. Και τέλος, ισορροπία δουλειά και σπιτιού. Συναντώ πολλούς επιχειρηματίες, οι οποίοι ενώ η επιχείρησή τους είναι τέλεια, πάει πάρα πολύ καλά σε όλα τα επίπεδα, η προσωπική του ζωή και το κομμάτι οικογένειας είναι στο να δει. Αυτό τους οδηγεί σε μια αριθμία τους ε, δίνει δυστυχώς το έναυσμα να ξεκινήσουν μια μάχη μέσα τους. Πάω καλά στη δουλειά, όχι στην προσωπική μου σχέση, ζωή, σπίτι, οικογένεια. Και εκεί υπάρχει λοιπόν μια διατάραξη τη ισορροπίας και αποτυγχάνουν πολλές φορές και στην επιχείρηση. Ο χρυσό κανόνας συνήθως είναι η δουλειά-δουλειά, όμως συγκεκριμένε ώρες με πρόγραμμα, ούτως ώστε να περισσέψει χρόνος για να έχω και εκτός δουλειάς ζωή και να κρατάω την πολυπόθετη και χρυσή ισορροπία. Βέβαια. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να σου ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης.